Είναι συγκλονιστική η σημερινή σας παρουσία. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε και ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου. Η ανταπόκρισή σας ξεπέρασε τις προσδοκίες μου. Σήμερα είναι ιδανική ευκαιρία να συστηθούμε, να γνωρίσουμε τη Δημοτική Παράταξη, αυτή την μεγάλη οικογένεια της οποίας είμαστε ενεργά μέλη. Η κοινωνία των πολιτών ήταν αυτός ο τίτλος που εμπνεύστηκα τον τέλη Φεβρουαρίου του 19, όταν αποφάσισα να ηγηθώ παράταξης για να πάμε τον Δήμο μπροστά, για να πάμε τον Δήμο εκεί που πρέπει. Και πραγματικά συναντηθήκαμε πολλοί και εκλεκτοί, χωρίς να κάνουμε θόρυβο, γιατί οι πολλοί δεν έχουν ανάγκη από θορύβους. Η κοινωνία λοιπόν των πολιτών είναι κίνηση συνεργασίας, σύμπραξης, συναπόφασης, χωρίς κομματικές σημαίες. Είμαστε αθεράπευτα ουμανιστές, γιατί κέντρο των αποφάσεών μας αποτελεί ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Συνειδητοποιημένοι ενεργοί πολίτες, γυναίκες και άντρες από όλο το φάσμα της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής που αγωνίζεστε για ένα καλύτερο αύριο είσαστε εσείς. Για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο και τα παιδιά σας. Είναι μια κίνηση δικιά μας αναβάθμισης του ρόλου και του περιεχομένου της αυτοδιοίκησης. Με πολλά κοινά πεδία δράσης και κοινούς στόχους σε πολλούς τομείς, ταγμένη στην υπηρεσία του ανθρώπου και του δημοτικού. Η κοινωνία των πολιτών είσαστε εσείς. Είναι η λαϊκή συμμετοχή και η καθολική αποδοχή ως δύναμη δημιουργίας. Η κοινωνία των πολιτών έχει αποδείξει ότι διαθέτει λαϊκή δύναμη, ότι διαθέτει πολιτική βούληση να πρωταγωνιστήσει στις τοπικές εξελίξεις. Και σήμερα είμαι πλέον βέβαιος, γιατί το βλέπω στα μάτια σας, το βλέπω στην παρουσία σας, η οποία, όπως είπα στην αρχή, είναι συγκλονιστική, ότι το έχετε αποφασίσει και για την επόμενη μέρα, ότι έχετε αποφασίσει να ανανεώσετε την εμπιστοσύνη σας στην κοινωνία των πολιτών για να διοικήσει τον τόπο για μια πενταετία ακόμη. Για μια πενταετία της οποίας κίνησης θα ηγηθώ ο ίδιος για να δώσω αμέσως τη σκυτάλη στη νέα γενιά. Για να πάνε τον τόπο ακόμα πιο μπροστά από μας. Και εγώ δεν είμαι χελιδόνι διαβατάρικο πουλί να λέω άλλα την μια μέρα και άλλα την άλλη. Όχι. Εγώ όταν λέω θα φύγω την άλλη, στο τέλος της άλλης πενταετίας, θα φύγω. Θα φύγω, αλλά θα έχω αφήσει το αποτύπωμά μου ότι στηρίζω τους νέους ανθρώπους. Η δικιά μου φιλοδοξία και προσδοκία είναι να βγάλω σχολεία αυτοδιοίκησης από χρήσιμους και ικανούς ανθρώπους. Δηλαδή από εσάς και τα παιδιά σας. Η πολιτική του Δήμου Πηνιού, όπως προείπα, έχει ανθρώπινο χαρακτήρα. Στο επίκεντρο των αποφάσεων και της δράσης μας είναι πάντα ο άνθρωπος και οι ανάγκες του. Όπως αυτές διαμορφώνονται ανάλογα με τις συνθήκες της εποχής. Άνθρωπος και κοινωνική πολιτική είναι έννοια που σεβόμαστε και που με γνώμονα αυτές πραγματοποιούμε δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των νέων, των ανέργων και των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων που έχουμε ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα τους και να δημιουργήσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, στέγες φιλοξενίας και κυψέλες αγάπης. Έτσι θα γίνουν τα δημοτικά κτίρια όπου κι αν υπάρχουν. Γιατί εγώ ως δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή δεν θέλει κανένα να κοιμάται στην Ήπεθρο. Δεν θέλει κανένα να ξεπαγιάζει στο κρύο και να ερημώνουν τα κτίρια τα δημοτικά που θα μπορούσαν άνετα να φιλοξενήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Προσδοκία μας είναι τουλάχιστον 100 δωμάτια σε όλο το Δήμο να ταχθούν στην αυτή αποστολή. Και είμαστε στην αναζήτηση χρηματοδοτικού εργαλείου για αυτήν ακριβώς τη δράση. Γιατί αυτά μένουν. Γιατί έργα κάνουμε, δόξα Θεός, πολλά εκατομμύρια έργα. Αλλά αν γίνονται έργα έχοντας αποβάλει την ανθρωπιά από μέσα μας, στην άμμο χτίζουμε παλάτια. Κοινωνική πολιτική την οποία ασκούμε με εχεμήθεια, με αξιοπρέπεια, με σεβασμό προς τον συνάνθρωπο. Δεν θα μας δείτε ποτέ από δράσεις έτσι αλληλεγγύης, κάνουμε αμέτρητες. Κάθε μέρα, κύριε Διευθυντά της ΔΟΗ Πύργου και Διευθυντή μου, αλλά ποτέ δεν θα βγούμε να βγάλουμε φωτογραφίες με εκείνον που έχει ανάγκη για να πούμε τι καλοί άνθρωποι είμαστε. Άλλωστε, την προηγούμενη Κυριακή παρήνθηκε η παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου. Πατέρες μου, έτσι δεν είναι? Παρήνθηκε. Βοηθάμε τον κόσμο χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα. Όπως ακριβώς λένε οι περικοπές. Από τον Δήμο παρέχονται υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Από το 2020 δημιουργήσαμε και λειτουργεί στη Γαστούνη Δημοτικό Ιατρείο Προληπτικής Ογκολογίας, που ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προληπτικής Ογκολογίας, παθολόγος, ογκολόγος Παναγιώτης Γκινόπλος, προσφέρει επί 3,5 έτη αφιλοκερδός τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Αυτοί είναι οι άνθρωποι της προσφοράς. Στηρίζουμε και υλοποιούμε προγράμματα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως απασχόλησης, μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 και προσλήψεων με δίμηνες και τετράμινες συμβάσεις. Και υπόθηκε σχάτως, το κάνει η Δημοτική Αρχή για να παίρνει την ψήφο ή να εκμαυλίζει έτσι την συνείδηση ενός εκάστου από εκείνους που έχουν ανάγκη. Θα είχαν απόλυτο δίκιο να το λένε αν δεν το κάναμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Εκείνη η διαφορά. Και σε εκείνους τους ετερόκλητα συμμαχούντες δίνω ένα μήνυμα από εδώ, γιατί μαζεύονται περισσότεροι τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ό,τι και να κάνουν, εγώ δεν θα υποστήλω τη σημαία της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου. Γιατί το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι του τόπου μας. Γιατί εκείνοι που έχουν ανάγκη δεν είναι επέτες, αλλά επιζητούν εργασία. Και εμείς ως Δήμος θα πρέπει να συμπληρώνουμε το έλλειμμα δυστυχώς του κράτους, που εδώ επιτρέψτε μου
ότι πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική του όσον αφορά τα εργασιακά ζητήματα και να μην δίνει επιδόματα ανεργίας, αλλά μισθούς εργασίας. Θα πρέπει να βάλει τέρμα στο ΚΕΑ και να βρει διεξόδους για αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών. Ο ανθρώπινος χαρακτήρας της πολιτικής μας προσκρούει, όπως είπα, στην άγωνη, στη στήρα αντιπολίτευση που επιμένει αναχρονιστικά. Δυστυχώς, η μείζον μειοψηφία του Δήμου, η οποία εκπροσωπείται με καταργημένο επικεφαλής εδώ και 3 χρόνια περίπου. Λέει σταθερά και παγερά, όχι προσλήψεις. Λέει αδίστακτα, όχι στη στήριξη της κοινωνικής πολιτικής. Και επικαλείται αριθμούς. Τελευταία επικαλέστηκε το χρέος που έχουν οι Δήμοι στον ΦΟΣΔΑ. Και είμαστε και εμείς ένας από τους Δήμους που έχουν, γιατί δεν εισπράττουμε ανταποδοτικά. Βεβαίως, άλλοι Δήμοι έχουν περισσότερα χρέη από εμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι Δήμαρχοι δεν κάνουν σωστά την πολιτική. Και το βρήκαμε. Το Δήμο τον τελείωσε, τον έκανε αυτό για να κάνει διορισμούς, για να δίνει δηλαδή ψωμί στον κόσμο. Όχι, δεν πρέπει. Μην ξεχνάτε ότι βρεθήκαμε τουλάχιστον 2 χρόνια αντιμέτωποι με την πολυδιάστατη κρίση. Με την οικονομική, την υγειονομική, την ενεργειακή, την οποία βιώνει σήμερα κάθε νοικοκυριό. Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία η Δημοτική Αρχή δεν μένει αδρανής. Δεν αποδεικτήκαμε την κατάσταση ως πεπρωμένο. Δεν ενδώσαμε στη μιζέρια και την τοξικότητα που καλλιεργούσαν και καλλιεργούν μέχρι σήμερα κάποιοι. Με ισχυρή βούληση, αποφασιστικότητα και εργατικότητα οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε, εκπονήσαμε μελέτες, διεκδικήσαμε με επιτυχία χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, υλοποιήσαμε και υλοποιούμε μεγάλα έργα με στόχο την ανάπτυξη του Δήμου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας. Με ελάχιστες πληρωμένες μελέτες, και εδώ θα πρέπει να εξάρω την βοήθεια, τη συνδρομή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, που κάνει μεγάλη προσπάθεια μαζί με την οικονομική υπηρεσία και έτσι δεν χαλάμε χρήματα άσκοπα, αλλά επενδύουμε σε μελέτες οι οποίες έχουν αντίκρισμα. Ο αγώνας για την καθημερινότητα του Δημότη είναι διαρκής. Ο Δήμος Πηνιού, κατά γενική ομολογία, δεν ήταν ποτέ τόσο καθαρός. Και το λέω εγώ, το λένε οι αντίπαλοι μου. Και αυτό με χαροποιεί και εμένα και εσάς. Είμαστε πρωταθλητές στο θέμα της καθαριότητας. Ανανεώθηκε ο στόλος των απορριμματοφόρων, των αυτοκινήτων. Εξοπλίσαμε με σύγχρονα μηχανήματα την τεχνική εργαλειοθήκη και ενισχύθηκε με συμβασιούχους εργάτες καθαριότητας, εξασφαλίζοντας πολλαπλά ωφέλη. Επίσης, δεν δίνουμε πλέον την ευκαιρία να βγάλουν φωτογραφίες για τα κλαδιά. Γιατί τι κάνουμε πλέον, έχουμε τον κλάδο τεμαχιστή. Δεν μπορούσε να περάσει ένα κλαδί κάποιος, φωτογραφία. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δημιουργήσαμε ιδιόκτητο φυτώριο.
για να προμηθεύεται ο Δήμος χωρίς κόστος καλοπιστικά φυτά και δέντρα. Έγινε η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Γαστούνης με αυτό το εκπληκτικό συντριβάνι. Έχουμε ψηφιακό πίνακα για ενημερώσει στους πολίτες στη Γαστούνη. Σε 10 μέρες, θεωρώ 15, Δημήτρη, θα είναι και στο Βαρθολομιό, στην πλατεία του Αγίου Ιωάννου. Ο ίδιος πίνακας θα τοποθετηθεί εκεί. Και νέα φωτιστικά στην πλατεία Ελευθερίας, που αποτελεί το σημείο αναφοράς για ολόκληρο το Δήμο. Νέα φωτιστικά όμως και στην πλατεία του Αγίου Ιωάννου και στην πλατεία Κοτσάφτη Παλιά και Νικολάου Σπετζάρη σήμερα στο Βαρθολομιό. Είμαστε ο πρώτος Δήμος στη Βόρεια Ηλία που αποκτά καταφύγιο για την προστασία των αδέσποτων ζώων. Χρηματοδοτούμεθα από την κεντρική κυβέρνηση και από το ανάλογο πρόγραμμα με 388.000 ευρώ για την κατασκευή αυτού του καταφυγίου. Και ιδρύθηκε παραλλήλως φιλοζωικός σύλλογος προστασίας και περίθαλψης των τετράποδων φίλων μας, που με τις φιλότιμες προσπάθειες και του Δημήτρη Αθανασούλη και των άλλων μεδρών του Διοικητικού Συμβουλίου κάνουν υπερπροσπάθεια σε μια πολύ δύσκολη αποστολή. Γιατί η αγάπη στα ζώα δείχνει και τον συντελεστή στον πολιτισμό. Γιατί αυτά είναι τα αδύναμα πλάγματα.